μέσα από το ραδιόφωνο, είτε μέσα από την τηλεόραση. Η ελληνική ραδιοτηλεόραση, αν και τηλεοπτική, ως οργανισμός δημοσίου συμφέροντος και με εθνική, το τονίζω, με εθνική αποστολή ενημέρωσης και ψυχολογίας, δεν είναι ούτε χρηματιστηριακή εταιρεία, δεν είναι ούτε τράπεζα για να μετράμε τις αποδόσεις και τα κέρδη της και τον οικονομικό χάρακτη. Διαφορετικά, αν τα μετρούσαμε έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε αύριο τώρα να καταργήσουμε τη δωρεάν παιδεία. Γιατί μην κοστίζουν η κατασκευή των κτηρίων, η θέρμανση, η συντήρηση των σχολείων, τα βιβλία και φυσικά είναι και οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτικών. Για τον ίδιο λόγο λοιπόν θα έπρεπε να καταργηθεί αύριο και ο στρατός και θα έπρεπε να καταργηθούν και τα μουσεία, θα έπρεπε να καταργηθούν και οι ανασκαφές. Γιατί δεν αποδίδουν. Με ευθύνη του κυβερνήσεων πρέπει να λειτουργήσει η εθνική ραδιοτηλεόραση, η ελληνική ραδιοτηλεόραση. Είναι υποχρέωση και ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων να ενδυναμώσουν και να ισχυροποιήσουν την ΕΕ, την οποία θυμίζω ότι την χτίσαμε όλοι μας. Την χτίσαμε εμείς και την χτίζουμε με τις εισφορές μας, με τις ίδιες εισφορές που συνεισέφεραν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Και την χτίσαμε για εθνικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Αν λοιπόν τώρα, σήμερα, αντί να την εξηγιάνουν, απλώς την καταργούν, αυτό είναι μια ομολογία πολιτικής ανικανότητας. Ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό σε ένα ειδικό, δικό του ακροατήριο, να μιλάει για βολεμένους. Βολεμένους, κατά τον Πρωθυπουργό, είναι αυτός που έχει εργασία μέσω ΑΣΕΠ, με μισθό από 650 έως 1.200 ευρώ, γιατί τόσο παίρνουμε, χωρίς δώρα και χωρίς επιδόματα. Να μην όμως αλλάξουμε γρήγορα το λεξικό, γιατί πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον άλλο ορισμό, τον ορισμό που έδωσε για τον όρο υψηλόμιστες διορισμένες διοικήσεις της ΕΕ και ποια αυτή είναι η αποστολή, το τύπο. Φίλοι συμπολίτες και άνθρωποι δικοί μας, τον κόσμο έξω από το ραδιομέγαρο της Αθήνας, αλλά και τις εγκαταστάσεις της ΕΕ σε όλη την Ελλάδα, δεν τον έβγαλε έξω κανένας πράκτορας, εξωχώριος ή εγχώριος, δεν τον έβγαλε έξω καμία εκκλησία, κανένας πεθωτισμένος και προπαντός κανένα κόμμα. Και δεν τον κρατάει εκεί από τον κόσμο κανένα απολύτως προσωπικό συμφέρον. Του κρατάει εκεί έξω από τις εγκαταστάσεις της ΕΕ η αγωνία. Η αγωνία για το τι πάει να γίνει και το τι θα έχουν αύριο. Εμείς οι εργαζόμενοι στην ΕΕ, στη ραδιοφωνία και στη τηλεόραση για δεκαετίες, μεταφέραμε τη φωνή του κόμμα μας στον Ξερό. Τη μεταφέραμε σε όλη την Ελλάδα, στα κέντρα αποφάσεων, συντελώντας την επίλυση προβλημάτων. Πολλές φορές που χρόνισαν και δεν λυνόταν. Προβάλαμε, αλλά και συνδέσαμε τον κόμμα μας, το σήμερα και το τώρα του, με τους ομογενείς σε όλη την υφήλη, κάνοντας υψηλήτητα τη δουλειά μας όλη μέρα κάθε μέρα. Όλες αυτές τις μέρες, η αυθόρμητη στήριξη της ΕΕ από τους απλούς ακροατές και τηλεθεατές μέχρι το σύνολο σχεδόν των συλλόγων ιδέες που αναφέρουν και των φορέων του κόμματος μας δείχνει πολλά και από εμάς μόνο μία λέξη βγαίνει προς όλους αυτούς, προς όλους εσάς που σήμερα είστε εδώ, προς όλους αυτούς που αυτές τις 6 μέρες μας παραστάθηκαν με κάτω τρόπο. Μία λέξη. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Γιατί μαζί σας όλοι οι Έλληνες